Και κάπως έτσι, για να δούμε, ακουγόμαστε, κάτι γίνεται. Και κάπως έτσι να σβήσει λίγο το χαλί. Και είμαστε πάλι εδώ, Παρασκευή, 8 του Απρίλη. Αρχίζει και ανοίγει λίγο ο καιρός. Συνήθως ξεκινάμε λέγοντας ποιος γιορτάζει. Για καθίστε να φτιάξω εδώ την καρέκλα. Δεν φτιάχνει άλλο. Αλλά σήμερα δεν γιορτάζει κανείς. Όμως έχουμε γενέθλια, γιορτάζουν φίλοι και συγγενείς. Πρώτα θα πω χρόνια πολλά στην πιο μικρή κρούλα της παρέας, την βαφτιστήρα μου, την Αμαλία, που είναι στην Γερμανία και είχε τα γενέθλιά της τις προηγούμενες μέρες. Χρόνια πολλά, Αμαλία, φιλάκια πολλά. Φιλιά στο Δημήτρη, την Έλλη, τα παιδιά σε όλους. Μετά έχουν οι αγαπημένες μου οι φίλες, η Ηλιάνα και η Ξανθή, οι αγαπημένες μου δίδυμες στα γενέθλιά τους. Χρόνια πολλά, κορίτσια. Σε ποιον άλλον είχα υποσχεθεί αφιέρωση? Στις ανιψιές μου, την Ελεονόρα και τη Χριστίνα. Αυτά νομίζω με τις αφιερώσεις. Και τι να προλογίσουμε τώρα για σήμερα? Έχουμε κάποια θέματα πολύ λίγα μόδας, διάφορα θέματα μυστικά ομορφιάς, και με συνταγές και με άλλα διάφορα tips. Και όπως πάντα θα κλείσουμε με το αγαπημένο θέμα ευζήν, έτσι μια πιο γενική προσέγγιση στο τι είναι ευζήν, και κλείνοντας θα πούμε και για κάποια βιβλία που προτείνονται για αυτό το χρόνο, για αυτή τη χρονιά, και έχουν ενδιαφέρον. Μακάρι να τα καταφέρουμε με αυτούς τους ρυθμούς που έχουμε να διαβάσουμε και κανένα βιβλίο. Αυτά νομίζω έτσι σε γενικές γραμμές θα έχει η εκπομπή σήμερα. Δεν έχουμε καλεσμένο, είμαστε μόνοι μας στο στούντιο. Οπότε πάμε για ένα έτσι μουσικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Και κάπως έτσι αφήνουμε λίγο τη μουσική να ακούγεται.
Και πάμε να ξεκινήσουμε, όπως είπαμε, με τα θέματα μορφιάς. Ωραία. Οπότε, έτσι βολεύει καλύτερα και το μικρόφωνο. Και πάμε λοιπόν σε θέματα ομορφιάς, διάφορα μυστικά για έτσι μικρές συνταγές για να βοηθήσουμε το δέρμα μας να φαίνεται λαμπερό. Και όταν λέω δέρμα, δεν εννοώ μόνο του προσώπου, γιατί όπως λέγεται το δεύτερο πρόσωπο είναι ο λαιμός. Και για να δούμε τι μας λέει εδώ το άρθρο. Να διώξουμε χρόνια από το δεύτερο πρόσωπό μας, το λαιμό, με τρία υλικά που έχουμε στο συρτάρι. Ο λαιμός δείχνει την ηλικία. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να σπαταλήσουμε ένα λεπτό της ημέρας για να αφαιρέσουμε λεπτές ρητίδες από το λαιμό και το στήθος και να δείξουμε 10 χρόνια νεότερη. Ο λαιμός μιας γυναίκας έχει ονομαστεί δεύτερο πρόσωπο και έχει την τάση να γερνάει πιο γρήγορα. Χρειάζεται την ίδια φροντίδα με το πρόσωπο, ίσως και περισσότερη. Με την προχωρημένη ηλικία ενός ατόμου, η μελανθασμένη στάση του σώματος αρχίζουν να εμφανίζονται οι ρητίδες του λαιμού. Μόλις οι μύες του δέρματος του αυχένα ξεκινήσουν να κρεμάνε, ολόκληρο το πρόσωπο φαίνεται μεγαλύτερο από την πραγματική του ηλικία. Το σμίγμα, το λίπος δηλαδή του δέρματος και οι υδροτοποιείς αδένες στο λαιμό είναι μόνο το 1/3 εκείνα που βρίσκονται στο πρόσωπο. Μάλιστα, ο λαιμός έχει επίσης πολύ λιγότερο κολαγόνο από το πρόσωπο, επομένως είναι εύκολο να υποβληθεί σε αφυδάτωση, τραχύτητα, έλλειψη λάμψης, χαλάρωση και εμφάνιση λεπτών ρητίδων. Μην ανησυχείτε, υπάρχει ένας τρόπος για να αφαιρέσετε τις ρητίδες του λαιμού και τις ρητίδες στο στήθος. Ιδού η σπιτική συνταγή. Σημειώστε. Ελαιόλαδο 10 ml, 3 κάψουλες βιταμίνης ε, βαζελίνη 3 γραμμάρια. Να δούμε τώρα τη μέθοδο, τη συνταγή. Αναμίξτε όλα τα υλικά και βάλτε τα σε ένα μπολ. Ζεσταίνετε το μπολ με το περιεχόμενο πάνω από το νερό σε μια κατσαρόλα, δηλαδή σε μπεν μαρί. Ψήξτε το περιεχόμενο και ρίξτε το μέσα σε ένα καθαρό δοχείο για ασφαλή φύλαξη. Κάθε βράδυ πριν τον ύπνο χρησιμοποιήστε το για να τρίψετε απαλά το λαιμό. Δεν χρειάζεται καθαρισμός πριν πάτε για ύπνο, κάνετε αυτό με συνέπεια κάθε βράδυ. Μετά από 2 μήνες θα ανακαλύψετε ότι ο λαιμός σας φαίνεται 10 χρόνια νεότερος. Λοιπόν, θέλουμε μετά από 2 μήνες να το κάνουμε βλαβικά και να έρθουμε εδώ να φανεί το αποτέλεσμα. Για να δούμε, θα το δοκιμάσουμε. Ακολουθεί μία άλλη συνταγή, πάρα πολύ εύκολη, πάλι με τρία υλικά, όμως αυτή τη φορά για το πρόσωπο. Για να δούμε. 1 κοταλάκι του γλυκού μέλι, 1 με 2 δισκοί ασπιρίνης και λίγο νερό. Βέβαια, σε όλες αυτές τις συνταγές η συμβούλη είναι να δοκιμάσουμε πρώτα σε κάποιο άλλο σημείο του δέρματος, στην περίπτωση που μπορεί να μας εμφανιστεί κάποια αλλεργία, να μην το βάλουμε στο πρόσωπο. Για να δούμε την εκτέλεση. Θρηματίστε τα δισκιά σε μια λεπτή σκόνη και τοποθετήστε τη σε γυάλινο μπολ. Προσθέστε μερικές σταγόνες νερό και ανακατέψτε. Στη συνέχεια προσθέτε το μέλι και ανακατεύετε για μία ακόμη φορά. Απλώστε τη μάσκα σε καθαρό πρόσωπο, αφήστε την να δράσει 10 λεπτά και στη συνέχεια ξεπλύνετε με λίγο τρίψιμο. Χρησιμοποιήστε τη μάσκα 2 με 3 φορές την εβδομάδα και στη συνέχεια μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε μια φορά την εβδομάδα. Θα παρατηρήσετε εκπληκτικά αποτελέσματα σε μόλις 10 ημέρες. Το δέρμα του προσώπου σας θα ανανεωθεί, οι φλεγμονές και ατέλειες θα εξαφανιστούν και οι πόροι επίσης θα εξαφανιστούν. Μάλιστα. Στη συνέχεια πάμε τώρα λίγο πιο κάτω στην κοιλιά. Και η επικεφαλίδα είναι πολύ δελεαστική, διότι μας λέει το εξής. Πιες αυτό κάθε πρωί και χάσε κάθε ίχνος κοιλιάς.
Ένα υπέροχο πρωινό από αυτά που δεν περιμένεις μπορεί να αποδειχτεί σωτήριο τουλάχιστον για την κυλίτσα σου που αυτή τη στιγμή τη κοιτάς να μεγαλώνει. Ναι. Μην το αρνείσαι, φτιάξε το παρακάτω αφέψουμε για να δεις τεράστιες αλλαγές στο μεταβολισμό σου. Θα χρειαστείς 2 φλιτζάνια νερού σε θερμοκρασία δωματίου, χυμό από 2 λεμόνια, 2 κουταλιές του γλυκού μυλόξιδο, 2 κουταλιές του γλυκού μέλι, λίγο φρέσκο τζίντζερ τριμμένο. Τα ανακατεύεις αμέσως πριν τα πιείς. Φρόντισε να πίνεις από ένα κάθε πρωί και, και τη διαφορά όχι μόνο θα τη δεις, αλλά θα τη νιώσεις κιόλας. Επειδή πλησιάζει και η μεγάλη εβδομάδα, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι μπορούμε να... και πώς μπορούμε όλη αυτή την εβδομάδα να τραφούμε. Στόχος λοιπόν είναι να χάσεις κιλά ενώ νηστεύεις και να ανέβεις και στη διάθεση. Η ανεβασμένη ψυχολογία θα σε βοηθήσει να τηρήσεις το πρόγραμμα. Με τις κατάλληλες προσαρμογές μπορείς να εφαρμόσεις τη διατροφή ακόμη και αν δεν νηστεύεις. Σημεία που απαιτούν προσοχή κατά τη διάρκεια της νηστείας είναι το ασβέστιο. Το ασβέστιο λοιπόν αναπληρώνεται από ξηρούς καρπούς, λαχανικά όπως το σπανάκι και τον μπρόκολο και εμπλουτισμένα γάλατα σόγιας ή ρυζιού που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Σίδηρος. Η απορρόφηση του σιδήρου βελτιώνεται σημαντικά. Παρουσία της βιταμίνης C, οπότε καλό είναι να προσθέτεις λεμόνι στα γεύματα και να αυξήσεις την κατανάλωση εσπεριδοειδών. Ωμέγα 3 λιπαρά οξέα βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό στα ψάρια, τα οποία όμως συχνά δεν περιλαμβάνονται στην νηστεία. Σε αντικατάσταση αυτών προτείνεται η κατανάλωση θαλασσινών, αβοκάντο και λιναρόσπορου. Πρωτεΐνες. Ειδικά αν γυμνάζεσαι συστηματικά, ελοχεύει ο κίνδυνος για μείωση της μυϊκής σου μάζας, που συνεπάγεται και τη μείωση του βασικού μεταβολισμού. Η λύση σε αυτό το πρόβλημα βρίσκεται στο συνδυασμό σπρίων και δημητριακών, π.χ. φακόριζου και στην κατανάλωση θαλασσινών. Αν έχεις σύνδρομο ευερέθησης του εντέρου, όπως π.χ. σπαστική κολίτιδα, προσπάθησε να αντικαταστήσεις τις σαλάτες με βραστά κολοκυθάκια ή καρότα. Καλή διάθεση. Η βρώμη, η μπανάνα, η σοκολάτα και ειδικά η μαύρη και το ρύζι περιέχουν το αμινοξύ τριπτοφάνη, το οποίο προωθεί την παραγωγή σεροτονίνης. Οι ξηροί καρποί περιέχουν μαγνήσιο, το οποίο ηρεμεί το νευρικό σύστημα. Τα αμύγδαλα συγκεκριμένα περιέχουν τυροσίνη, η οποία οδηγεί στο σχηματισμό της ντοπαμίνης. Και οι λιόσποροι περιέχουν βιταμίνη Β5, η έλλειψη της οποίας έχει βρεθεί πως σχετίζεται με στρες και άσχημη διάθεση. Ο καφές, το πράσινο τσάι και το κακάο περιέχουν καφεΐνη, η οποία προσφέρει γρήγορη τόνωση και εγρήγορση. Τα μήλα, χάρη στην κερσετίνη που περιέχουν, βοηθούν την υγεία του εγκεφάλου και εμποδίζουν την εμφάνιση κατάθλιψης. Τα πράσινα λαχανικά περιέχουν φιλικό οξύ, το οποίο είναι αντικαταθλιπτικό. Το αβοκάντο οδηγεί σε αύξηση της ντοπαμίνης και των ενδροφινών λόγω των λιπαρών οξέων του. Τα μούρα βοηθούν την καλή εγκεφαλική λειτουργία. Οι γενικές οδηγίες τώρα, ότι σε κάθε σοκολάτα χρησιμοποίησε ένα κουταλάκι τσούπα ελαιόλαδο. Οι ποσότητες αφορούν τα τρόφιμα μαγειρεμένα, πίνε νερό αρκετό, χρησιμοποίησε υποκατάστατο ζάχαρη στα ροφήματά σου, αύξησε όσο μπορείς τη φυσική σου δραστηριότητα, καθημερινά μπορείς να πίνεις 2 ποτήρια καφέ, τσάι ή κακάο. Αν δεν θέλεις να νηστέψεις, μπορείς να καταναλώσεις ένα ποτήρι γάλα ή γιαούρτι αντί για τους ξηρούς καρπούς, να φας κοτόπουλο αντί για θαλασσινά και γαλοπούλα αντί για σόγια. Να μην πούμε τώρα το διαιτολόγιο όλης της μεγάλης εβδομάδας που έχουμε εδώ, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, απογευματινό και βραδινό. Και με τι να συνεχίσουμε? Να συνεχίσουμε με ένα άλλο, με μια άλλη συνταγούλα. Αυτή τη φορά για την κυταρίδα, λάδια κυταρίδα, οι πιο αποτελεσματικές σπιτικές συνταγές. Ένα λοιπόν από τα πιο ενοχλητικά και βασανιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και όχι μόνο, είναι η κυταρίδα, ο λεγόμενος φλοιός πορτοκαλιού. Και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε και να μειώσουμε την εμφάνιση της κυταρίδας? Η φύση γίνεται σύμμαχος και μας προσφέρει απλόχερα τις ευεργετικές ιδιότητες που έχουν τα εθέρια έλαια, αλλά και τα υπόλοιπα συστατικά που χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση της κυταρίδας, τους γλουτούς, την κοιλιά, τους μυρούς και όχι μόνο. Θα δούμε τώρα παρακάτω πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα λάδι κατά της κυταρίδας, το οποίο πέραν το ότι θα μειώσει την όψη αυτή που λέγαμε, αλλά θα μας γεμίσει και
Αυτοπεποίθηση. Για να έχετε ορατά αποτελέσματα, θα πρέπει να συνδυάσετε θεραπεία με το λάδι για κυταρίδα που θα φτιάξετε με ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Φροντίστε λοιπόν να πίνετε τουλάχιστον 1,5 λίτρο νερό καθημερινά και να ασκήσετε 2-3 φορές την εβδομάδα. Εξίσου σημαντικό είναι και να ακολουθήσετε μια προσεγμένη διατροφή, καταναλώνοντας υγιεινά τρόφιμα χωρίς λιπαρά και αποφεύγοντας τα junk food. Στη συνέχεια, θα μάθουμε πώς να φτιάξουμε το λάδι με κανέλα για κυταρίδα, το οποίο θα μας βοηθήσει να μειώσουμε αισθητά, αφήνοντας την επιδερμίδα μας λία και λαμπερή. Η κανέλα, που είναι ένα βασικό συστατικό της σπιτικής αυτής συνταγής, πέρα από το υπέροχο άρωμα, έχει αποτοξινωτικές, θερμαντικές και αντισηπτικές ιδιότητες. Πάμε λοιπόν να σημειώσουμε τη συνταγή. Θα χρειαστούμε ξύλα κανέλας, ελαιόλαδο ή αμυγδαλέλαιο, ένα γυάλινο βάζο των 100 ml. Πανεύκολο, τα έχουμε όλα αυτά στο σπίτι. Πάμε στον τρόπο παρασκευής. Αρχικά γεμίστε το βάζο με τα ξύλα κανέλας. Στη συνέχεια προσθέστε όποιο από τα λάδια προτιμάτε. Αφήστε τα στον ήλιο για 3 εβδομάδες. Στο χρονικό αυτό διάστημα η κανέλα θα βγάλει τα ευεργετικά της συστατικά και θα αναμειχθούν με το λάδι, δημιουργώντας ένα οικονομικό και θαυματουργό λάδι κανέλας για κυταρίδιδα. Για τη χρήση του δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε τα ξύλα κανέλας από το λάδι. Αφήνοντάς τα μέσα, το λάδι κανέλας για κυταρίδιδα γίνεται όλο και πιο ισχυρό. Για να δούμε πώς θα το εφαρμόσουμε. Αφού κάνουμε μπάνιο, απλώνουμε μια ποσότητα από το λάδι για την κυταρίδα με κανέλα στις προβληματικές περιοχές. Καθώς το απλώνετε, κάνετε παράλληλα μασάζ με 10 δυνατές κυκλικές κινήσεις. Μάλλον όχι, με κυκλικές κινήσεις για 10 λεπτά, έως ότου δείτε ένα ελαφρύ κοκκίνισμα της περιοχής. Αν είμαστε λοιπόν αλλεργικοί στην κανέλα, το λογικό είναι να μην χρησιμοποιήσουμε καθόλου κανέλα. Οι 10 μεγαλύτεροι μύθοι λοιπόν που σχετίζονται με την κυταρίδιδα, για να δούμε ποιοι είναι. Η κυταρίδιδα βασανίζει τους πάντες, ιδιαίτερα βέβαια και τη γυναίκα. Η αναζήτηση τρόπων για την εξάλληψη και αντιμετώπιση της είναι κάτι που απασχολεί όλο τον κόσμο. Στην προσπάθεια λοιπόν να βρουν λύσεις στο πρόβλημα του φλοιού του πορτοκαλιού, δημιουργήθηκαν κάποιοι κοινοί μύθοι σχετικά με την κυταρίτιδα. Για να δούμε. Ποιοι είναι όμως αυτοί οι μύθοι και ποια η πραγματικότητα που κρύβεται πίσω από αυτούς. Τι πρέπει να κάνουμε και τι όχι. Μπορεί να εξαλειφθεί πλήρως η κυταρίτιδα. Αυτές είναι μόνο μερικές από τις απορίες που θα σας λύσει η λίστα που ακολουθεί. Πάμε να ανακαλύψουμε τους μύθους σχετικά με την κυταρίδιδα και να διορθώσουμε τα λάθη που μπορεί να κάναμε έως τώρα. Μύθος νούμερο 1. Η κυταρίδιδα είναι απλά επιπλέον λίπος. Σε αντίθεση με όσα πιστεύουν οι περισσότεροι, η κυταρίδιδα δεν εμφανίζεται λόγω της μεγάλης αποθήκευσης λίπους, αλλά έχει να κάνει με τη δομή του δέρματος μεταξύ της επιδερμίδας και των μειών. Υπάρχει ένα προστατευτικό στρώμα λίπους. Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, οι ιστοί διατηρούν την εμφάνιση του λίπους όμορφη και απαλή. Ωστόσο, όταν υπάρχουν διακυμάνσεις στο σωματικό βάρος, αλλάζει η ηλικία ή υπάρχει άγχος, αυτοί οι συνδετικοί ιστοί ξυπνούν και έρχονται στην επιφάνεια. Αυτά τα κύτταρα λίπους αρχίζουν να κάνουν φουσκάλες και έτσι δημιουργείται η κυταρίτιδα. Πάμε στο μύθο νούμερο 2. Μόνο υπέρβαροι άνθρωποι έχουν κυταρίτιδα. Υπάρχουν πολλοί μύθοι σχετικά λοιπόν με την κυταρίτιδα και ένας εξ αυτών είναι και αυτός που λέει πως μόνο οι υπέρβαροι έχουν κυταρίτιδα. Και όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ακόμη και αν είστε πολύ λεπτοί, πλαδαρή με σωματότυπο σχήματος αχλαδιού ή ακόμη και αθλήτη Ολυμπιακών Αγώνων, μπορεί να έχετε κυταρίδιδα. Το βάρος παίζει πολύ μικρό ρόλο στην εμφάνιση της κυταρίδιδας, καθώς επηρεάζεται κυρίως από τις διακυμάνσεις του βάρους, της ηλικίας και άλλων παραγόντων όπως ο ήλιος και η βλάβη του δέρματος. Τρίτος μύθος. Η απώλεια βάρους είναι η απόλυτη θεραπεία. Το να χάσει κάποιος κιλά δεν σημαίνει ότι θα μπορέσει να θεραπευτεί και από την κυταρίδιδα. Και αυτό διότι, όπως ήδη αναφέραμε, η κυταρίδιδα δεν έχει να κάνει με το πάχος, αλλά με την καταστροφή του συνδετικού ιστού του δέρματος. Μπορεί το τρέξιμο να βοηθήσει στο να αποκτήσετε υπέροχο καλοσχηματισμένο οπίσθη, όμως αυτό δεν συνεπάγεται και την απαλλαγή από την κυταρίδιδα. Αντί λοιπόν να τρέχετε, δοκιμάστε να εισάγετε
στο πρόγραμμα εκγύμνασής σας μερικές ασκήσεις δύναμης, χτίζοντας την ελαστικότητα των μυών σας και συσφίγγοντας τους γλουτούς σας και τους μυρούς σας, μπορείτε να μειώσετε την εμφάνιση της κυταρίτιδας και να διορθώσετε τους αδύναμους ιστούς. Τέταρτος μύθος. Οι σπιτικές θεραπείες είναι αναποτελεσματικές. Έτσι λέει ο μύθος. Για να δούμε. Πιο πριν δώσαμε σπιτικές θεραπείες. Για να δούμε. Μπορεί οι περισσότερες από τις σπιτικές θεραπείες να μην έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Ωστόσο, υπάρχει κάτι που μπορείτε να κάνετε και να βελτιώσετε την εμφάνιση της κυταρίδας. Ο λόγος για το μασάζ. Ένα 30-λεπτό ή 60-λεπτό μασάζ βοηθάει στο σπάσιμο των καταστραμμένων συνδετικών ιστών και εξομαλύνει τη δυσάρεστη όψη. Βέβαια, δεν γίνονται θαύματα με μία μόνο συνεδρία μασάζ, αλλά θα χρειαστούν αρκετοί μήνες συστηματικού μασάζ για να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Δοκιμάστε λοιπόν το μασάζ με το λάδι κυταρίτιδας που τη συνταγή του οποίου μάθαμε προηγουμένως και θα έχουμε, λέει, θα δούμε αποτελέσματα. Πέμπτος μύθος. Υπάρχουν προϊόντα που μπορούν να εξαλείψουν την κυταρίτιδα. Οι παραπάνω μύθοι σχετικά με την κυταρίτιδα δεν έχουν να κάνουν με ακριβά προϊόντα το εμπόριο. Όμως, όπως ο συγκεκριμένος, δεν υπάρχει κανένα αποδεδειγμένο στοιχείο που να δείχνει πως οι ακριβές κρέμες και οι τοπικές αλυφές μπορούν να καταπολεμήσουν την καταστροφή που έχει γίνει κάτω από την επιδερμίδα. Μπορεί κάποιες από αυτές να βοηθούν στην κάλυψη αυτών των σημαδιών. Στην πραγματικότητα, δεν πρόκειται να κάνουν κάτι για να μειώσουν στα αλήθεια την παρουσία της κυταρίτιδας. Αντί για ακριβά προϊόντα, θα μπορούσε να ρίξετε μια ματιά στις καλύτερες φυσικές κρέμες για κυταρίτιδα και σύσφυξη που έχουν αποτέλεσμα. Μύθος νούμερο 6. Τα γονίδια είναι η κύρια αιτία της κυταρίτιδας. Μπορεί η γενετική να παίζει ένα μικρό ρόλο στην ανάπτυξη της κυταρίτιδας, αλλά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που μπορούν εξίσου να επηρεάσουν την επιδερμίδα σας, αν όχι και περισσότερο. Ειδικά για τις γυναίκες, οι παράγοντες αυτοί είναι οι κακές διατροφικές συνήθειες, οι διακυμάνσεις του βάρους, το στρες και η αδράνεια. Έβδομος μύθος. Υπάρχει μια 100% αποτελεσματική λήξη που διαρκεί για πάντα. Θαύματα δεν συμβαίνουν, ακόμη και οι θεραπείες όπως λιποαναρρώφηση θεωρούνται χάσιμο χρημάτων και χρόνου, αφού μειώνουν την εμφάνιση της κυταρίδας ίσα-ίσα, που η λιποαναρρώφηση κάνει την κατανομή του λίπους ακόμη πιο άνηση και μπορεί να επιδεινώσει την κατάστασή σας, να την κάνει ακόμη χειρότερη από πριν. Τέλος, ακόμη και αν τελικά έχει αποτέλεσμα, αυτό θα διαρκέσει για 1 με 2 χρόνια. 8ος μύθος. Τα ρούχα που συμπιέζουν το σώμα μπορούν να μειώσουν την κυταρίτιδα. Οι μύθοι σχετικά με την κυταρίτιδα δεν περιορίζονται σε μάσκες και διατροφικές συνήθειες, αλλά και στα λεγόμενα, ρούχα που συμπιέζουν το σώμα. Αυτά τα ρούχα υποτίθεται πως έχουν την ικανότητα να μειώσουν την κυταρίτιδα, ωστόσο όχι μόνο δεν μειώνουν την κυταρίτιδα, αλλά μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα στην επιδερμίδα. Πιο συγκεκριμένα, το υλικό αυτών των ρούχων μπορεί να διακόψει την κυκλοφορία του αίματος, περιορίζοντας τη ροή του, πράγμα που θα συμβάλλει στην εμφάνιση κυταρίδας και άλλων δραματικών προβλημάτων όπως η ακμή και τα εξανθήματα. Ένατος μύθος. Η κυταρίδα προκαλείται από τοξίνες στο σώμα. Δυστυχώς, η ανάπτυξη της κυταρίδας είναι μια φυσική διαδικασία. Επομένως, όλα τα προϊόντα που υπόσχονται να ξεπλύνουν τον οργανισμό από τις παραπάνω τοξίνες και τις εκαθαρσίες και να δημιουργήσουν μια πιο ομαλή και πιο σφιχτή επιδερμίδα δεν πρόκειται να κάνουν πολλά για εσάς. 10ος μύθος. Μόνο οι ηλικιωμένοι έχουν κυταρίτιδα. Οι μύθοι σχετικά με την κυταρίτιδα έχουν να κάνουν με την ηλικία και με την ηλικία. Υπάρχει μία φήμη που λέει πως μόνο οι ηλικιωμένοι έχουν κυταρίτιδα. Βέβαια δεν ισχύει. Μπορεί ωστόσο να γίνεται πιο εμφανή σε γυναίκες μεγάλης ηλικίας, μιας και η ελαστικότητα του δράματος χάνεται με το πέρας των χρόνων. Προκειμένου λοιπόν να μην την καταπολεμήσετε, ο μόνος δρόμος είναι η υγιεινή διατροφή, η δίαιτα και η συστηματική άσκηση. Ορίστε, μάθαμε τη συνταγή για το λαδάκι, μάθαμε και πώς πρέπει να το εφαρμόζουμε, ενημερωθήκαμε και για τους μύθους. Για να δούμε εδώ τι έγινε με τη μουσικούλα μας. Τίποτα. Θα τη φτιάξουμε τώρα να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα για να δούμε τι θα βρούμε.
Δεν μας βλέπω να συνεχίζουμε με μουσικούλα. Δεν πειράζει, ακούσαμε αρκετή στην αρχή. Πάμε να συνεχίσουμε. Και νομίζω ότι αρκετά με τις συνταγές. Έχω και διάφορες άλλες που έχουν να κάνουν με την διατροφή το βράδυ. Αλλά νομίζω ότι καλύτερα να πάμε σε θέματα μόδας. Θα το πούμε την επόμενη εβδομάδα αυτό με τη βραδινή διατροφή, έχει ενδιαφέρον. Αλλά τι έχουμε ετοιμάσει εδώ για μόδα, για να δούμε. Το έχουμε αφήσει για το τέλος. Όχι, το βρήκα. Εδώ είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Τα skinny jean φαίνεται να ανήκουν στο παρελθόν, τουλάχιστον για φέτος. Ορίστε. Το αποδεικνύουν. Το αποδεικνύουν οι διαδικτυακές αναζητήσεις των γυναικών που προσανατολίζονται πλέον προς φαρδιά παντελόνια. Τα straight jeans αποτελούν το 33% των denim πωλήσεων πια. Και οι προτάσεις βεβαίως των οίκων μόδας έχουν ορίσει νέα παντελόνια ως trend για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2020. Θα σας τα πω ακριβώς μόλις κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι για να δούμε τι έχουμε βρει εδώ. Thank you.
τελείωσε λοιπόν και το μουσικό διάλειμμα και πάμε από εκεί που είχαμε σταματήσει να συνεχίσουμε. Ένα λεπτάκι. Θα τα βρούμε τώρα όλα. Οπότε λέγαμε στο κομμάτι της μόδας να πούμε ότι δεν είναι στη μόδα πια τα skinny jean και το trend λοιπόν για άνοιξη καλοκαίρι 2020 είναι τα πιο φαρδιά παντελόνια, τα straight jeans έτσι όπως λέγονται. Δεν πρόκειται για μια ξαφνική μεταστροφή αλλά για την εξέλιξη που στην ουσία ακολουθεί και τα νέα δεδομένα της ζωής μας, έχοντας περάσει σχεδόν 2 χρόνια πανδημίας με φόρμες, leggings και πιζάμες, είναι απόλυτα λογικό να προτιμάμε άνετα παντελόνια για το καθημερινό μας στυλ. Την άνοιξη 2022 τα παντελόνια είναι super wide, χωρίς αυτό να σημαίνει πως ο στόχος είναι μια normcore anti-style αισθητική. Τα παντελόνια της σεζόν είναι τα υφασμάτινα, και τα cargo pants που όχι απλά θεωρούνται τάση, αλλά δημιουργούν edgy και κομψούς συνδυασμούς. Μπορούν να φορεθούν με πέδιλα, με μιούλς, με γόβες, με πλατφόρμες και φυσικά sneakers ή flat παπούτσια. Η Vogue συγκέντρωσε τους ανοιξιάτικους συνδυασμούς με τα φαρδιά παντελόνια, που είναι η τάση τώρα, για να εμπνευστούμε με τα comfy chic της σεζόν. Τα cargo παντελόνια, λοιπόν, η επιστροφή των cargo pants έγινε σταδιακά, ξεκινώντας από τα top model όπως η Bella Hadid, που μέχρι να περάσουν στη συνέχεια στα catwalks των Balmain, Diesel και στην γκαρντερόμπα των IT Girls. Οι διαδικτυακές αναζητήσεις για cargo παντελόνια έχουν αυξηθεί κατά 25% από το Δεκέμβριο. Τα cargo παντελόνια εύκολα συνδυάζονται με cool πανωφόρια όπως τα bomber jacket και φυσικά με θηλυκά mules. Soft pants. Τα παντελόνια της άνοιξης είναι ανάλαφρα από μαλακό ύφασμα που επιτρέπει στο σώμα να κινείται ελεύθερα και με casual chic γραμμή. Έχουν wide leg εφαρμογή και οι σχετικές αναζητήσεις επίσης έχουν αυξηθεί κατά 25% τους τελευταίους μήνες. Οι οίκοι Fendi και Lanvin τα συνδυάζουν με bra tops. Τα tailor-made παντελόνια. Το tailoring δεν ανήκει πια μόνο στο office look. Τα tailored παντελόνια με τη wide σιλουέτα μας ακολουθούν στο καθημερινό στυλ, δημιουργώντας ένα effortless luxury look που είναι και το νέο ζητούμενο. Βερμούδες. Αυτό, να σας πω την αλήθεια, δεν είναι του στυλ μου. Κάποιες όμως γυναίκες μπορούν και το στηρίζουν. Τα Bermuda shorts επιστρέφουν και αυτή την άνοιξη για office looks και κομψές βραδινές εμφανίσεις, ειδικά αν προσθέσετε και ένα bra top. Αυτά ήταν τα περί μόδας που θα μπούμε σήμερα. Διαλέξαμε πιο πολύ να μιλήσουμε για ομορφιά και τώρα να δούμε λίγο μία προσέγγιση έτσι διαφορετική στο κομμάτι λοιπόν του Ευζήν. Έκανα έτσι μία έρευνα και η πόλη λέει που ξέρει από Ευζήν είναι τα Τρίκαλα. Αλλά μην αρχίζω να διαβάζω τώρα εδώ όλη την ανάλυση και βήμα-βήμα την κάθε περιοχή και την κάθε γωνιά στα Τρίκαλα, γιατί πραγματικά η εφημερίδα εδώ έχει κάνει φοβερό ρεπορτάζ. Λέει Ευζήν στα Τρίκαλα, οπότε θα το έχουμε υπόψη μας για κάποια άλλη εκπομπή. Τώρα, Ευζήν και θεραπευτικός δρόμος, μια πολύ προσωπική υπόθεση. Τα τελευταία χρόνια και ειδικά τα χρόνια της κρίσης βιώσαμε και ταυτόχρονα παρατηρήσαμε και τις πανδημίες φυσικά, γύρω μας τον επαναπροσδιορισμό του Ευζήν σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο. Τι σημαίνει άραγε Ευζήν και πόσο νόημα θα είχε ένας ακριβής ορισμός του? Δεν μας λείπουν οι ορισμοί των λεξικών, οι ιστορικές αναφορές ή οι αμέτρητες εμφανίσεις του όρου αυτού σε μέσα ενημέρωσης και διαδίκτυο. Το Ευζήν, η well-being, ίσως και να αποτελεί τον πιο πολυφορεμένο επαναεμφανιζόμενο όρο των τελευταίων 10 ετιών.
Και το comeback του έχει φυσικά τη σημασία του. Φαίνεται ότι λίγο η ελληνική κρίση, λίγο οι παγκόσμιες εξελίξεις, λίγο η πανδημία και όλα αυτά που ζήσαμε, αλλά και η μόδα του New Age, μας έκαναν σε κάποιο τουλάχιστον βαθμό να ξανασκεφτούμε τι τελικά έχει αξία στη ζωή και πώς θα ζήσουμε καλύτερα, καλά ή καλύτερα. Και το σημαντικότερο ίσως, πώς και τι θα μπορούσε να είναι αυτό το καλύτερα. Κάπως έτσι αρχίσαμε σιγά σιγά να μιλάμε όλο και περισσότερο για την καλύτερη ζωή και για μια αρμονικότερη, φυσικότερη, ομορφότερη και τα λοιπά ζωή. Πολλοί άρχισαν ταυτόχρονα να προτείνουν νέους τρόπους ζωής, διατροφής και άσκησης, μεθόδους, συστήματα θεωρήσεις και κοσμοθεωρίες, σχετικά προϊόντα ή υπηρεσίες και άλλα πολλά. Σε αυτό το χάος, το ανακάτεμα και τη ζήμωση που αναμφισβήτητα παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και συνεχίζει να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, διακρίνονται κάποια χαρακτηριστικά τα οποία θα θέλαμε να σχολιάσουμε. Η κοινή αντίληψη του ευζήν μας φαίνεται ότι μετατοπίστηκε σταδιακά από μια πιο καταναλωτική υλική διάσταση σε μια πιο άειλη διάσταση με βασικό καταλήτη φυσικά οικονομική κρίση και τις υπόλοιπες κρίσεις που ακολούθησαν. Άλλη έννοια λοιπόν είχε το ζω καλά πριν μόλις από 15 χρόνια και άλλη έννοια έχει σήμερα. Το ευζήν του σήμερα περιέχει αναμφισβήτητα μια πολύ μεγάλη δόση άειλων και ποιοτικών παραγόντων, ενώ η υγεία, ο σημαντικότερος ίσως πυλώνας του ευζήν, αναγνωρίζεται πλέον ευρέως και συνειδητά ως ψυχική και σωματική ταυτόχρονα. Αυτό λοιπόν που φαίνεται να συμβαίνει είναι μια γενικότερη και συλλογική συνειδησιακή μετατόπιση προς ένα ολιστικότερο τρόπο θεώρησης των πραγμάτων. Το εφ της ζωής ξέφυγε από το επίπεδο του σώματος και μετακινήθηκε αρχικά σε ένα επίπεδο συναισθηματικό, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μαζική εξάπλωση της ψυχολογίας, της ψυχανάλυσης, ειδικά τις προηγούμενες δεκαετίες. Και λοιπόν, συνέχισε έπειτα να διευρύνεται αναγνωρίζοντας τον άνθρωπο ως μια πολυεπίπεδη συνδυσιακή οντότητα που μπορεί να κινείται σε ένα ευρύτατο φάσμα μεταξύ του σώματος, των συναισθημάτων, των σκέψεων και του πνεύματός του. Υπάρχουν πλέον τουλάχιστον στην αντίληψή μας πολλοί κόσμοι επίπεδα στα οποία χρειάζεται να αναζητήσουμε το F και μάλιστα ένα F που φαίνεται να έκειται τελικά σε μια καλή δυναμική ισορροπία μεταξύ των παραπάνω. Η αναζήτηση του F ζήν δεν είναι κάτι νέο για τον άνθρωπο, αλλά μάλλον κάτι πανάρχιο. Εκείνο που μεταβάλλεται διαρκώς είναι η αντίληψή μας γι' αυτό, φανερώνοντας μας νέες μορφές και τρόπους επίτευξης, σε τελική ανάλυση η καλυτέρευση της ζωής αποτελούσε πάντα τον άμεσο πρακτικό σκοπό του ανθρώπου σε όλα τα πλάτη και μήκη της γης και σε όλες τις εποχές. Ωστόσο, εφόσον λοιπόν το... Για να δούμε... Εφόσον το ζήν αποτελεί την απόλυτα υποκειμενική εμπειρία κάθε ανθρώπινης ύπαρξης, καθένας μπορεί να αναζητά, να βιώνει και να μην βιώνει και να αξιολογεί μόνο το δικό του εφ. Κάθε άνθρωπος βιώνει τη ζωή με το δικό του τρόπο. Ως εκ τούτου, οδεύει ή δεν οδεύει και κάποτε πλησιάζει ή δεν πλησιάζει το εφ ζήν του στο ένα ή στο άλλο επίπεδο της ύπαρξης. Αξίζει να σημειώσουμε επίσης ότι η αναζήτηση του εφ ζήν συγχέεται συχνά με την επίτευξη μιας κατάστασης μόνιμης θετικότητας ή ευδαιμονίας, κάτι το οποίο μπορεί να καταστεί παραπλανητικό και αντιπαραγωγικό. Η επιθυμία για μια περισσότερο θετική εμπειρία αποτελεί από μόνη της μια αρνητική εμπειρία, αφού προϋποθέτει ήδη την αίσθηση της έλλειψής της. Και παραδόξως... Ωραία. Εντάξει τώρα, η αποδοχή της κτλ. Λοιπόν, ο θεραπευτικός και συνάμα εξελεκτικός δρόμος του ανθρώπου είναι η ίδια η ζωή του και σίγουρα δεν είναι πάντα στρωμένος με ροδοπέταλα. Ευζήν, βελτίωση της ζωής ή μια καλή ζωή δεν σημαίνει την έλλειψη δυσκολιών ή μια παραδεισένια κατάσταση ύπαρξης. Όταν αντιλαμβανόμαστε το ευζήν με τον τρόπο αυτό, τότε εκείνο παραμένει μια υπόσχεση κενή και ένας στόχος άνευ βαθύτερου νοήματος και ουσίας. Το ευζήν αποτελεί μια έννοια τόσο ευρεία όσο και σχετική. Πότε μια δυναμική και πολυεπίπεδη κατάσταση ύπαρξης όπως η ανθρώπινη ζωή είναι καλή, πότε βιώνεται ως καλή και τι συμβάλλει το εφ της ζωής μας. Ερωτήματα που καθένας μπορεί να απαντήσει μόνο για τον εαυτό του και που οφείλει ίσως να τα απαντά ξανά και ξανά καθώς προχωρά. Έτσι μια ωραία προσέγγιση, γι' αυτό επέλεξα αυτό το άρθρο, με μια γενικότερη
προσέγγιση στο ευζήν και στο πόσο καθένας το βιώνει πραγματικά για τον εαυτό του. Και δεν μπορείς να πεις ότι το ευζήν το δικό σου είναι και το, και το must για το ευζήν του άλλου. Και φυσικά δεν δίνει την προέκταση, ας πούμε, της πανδημίας, που μας δημιούργησε η πανδημία όσον αφορά το ευζήν. Να κάνουμε ένα μουσικό διαλυματάκι και επανερχόμαστε. Επειδή βλέπω ότι δεν μας παίρνει ο χρόνος, αυτό που θα κάνω τώρα είναι λίγο να επιγραμματικά να πω δύο λόγια για αυτά τα βιβλία, για το άρθρο με τα 10. Λέει λοιπόν το άρθρο ότι έχουμε 10 και έναν... για να δούμε πώς το λέει. Επειδή 10 και έναν νέους τίτλους βιβλίων που αξίζουν να μπουν στη λίστα μας για το 2020. Δηλαδή τα 11 νέα βιβλία που αξίζουν μια θέση στη βιβλιοθήκη φέτος. Να διαβάσουμε μόνο τους τίτλους, γιατί έχω εδώ σχόλια για το κάθε βιβλίο. Οπότε ξεκινάμε από το πρώτο που λέγεται «Στη γη είμαστε όλοι πρόσκαιρα υπέροχοι». Ocean Vuong. Το επόμενο. Never home, learned heart. Πήγαινε και δες τι κρύβεις μέσα σου. Learned heart, never home. Τι έχουμε μετά. Η λίστα. Lucy Foley, η λίστα. Μετά έχουμε Καστανάνθρωπος. Επέστρεψα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Φ,
Φρέντρικ Μπάκμαν, άνθρωποι με άγχος. Αύγουστος Κορτό, μισό παιδί. Εντάξει, έχουμε εδώ μεγάλη ποικιλία. Σοφία Νικολαίδου, Βόρ πέρα από τον νόμο. Αλκιόνη Παπαδάκη, τα όμορφα τοπία της κόλασης. Οι κόρες, Άλεξ Μιχαηλίδης. Επιγραμματικά νομίζω ήταν αυτά τα βιβλία. Οπότε θα διαβάσουμε για το κάθε ένα ξεχωριστά. Το περιεχόμενο έχει ενδιαφέρον, έτσι είναι συνοπτικό και περιεκτικό. Οπότε αυτά ήταν λοιπόν για σήμερα το βράδυ. Εύχομαι να περάσουμε ένα Σαββατοκύριακο φανταστικό, γεμάτο ωραίες στιγμές. Ο καιρός θα μας κάνει τη χάρη και θα έχουμε ένα ηλιόλουστο Σαββατοκύριακο. Στιγμές γεμάτες έτσι όμορφα συναισθήματα, να είμαστε με φίλους, να είμαστε με αγαπημένους ανθρώπους. Όποιος έχει ανάγκη να κοιμηθεί, να κοιμηθεί, να ξεκουραστεί. Όποιος έχει ανάγκη να ξεδώσει, επίσης να το κάνει. Ο καθένας να βρει αυτό που τον εκφράζει και να το, και να το φτάσει στο έπακρο αυτό το Σαββατοκύριακο, εύχομαι. Αυτά λοιπόν από μένα. Και ραντεβού να είμαστε καλά την επόμενη Παρασκευή. Και μετά θα έχουμε και τις εορταστικές μας εκπομπές. Και κάπως έτσι θα κλείσουμε, θα πούμε καλό βράδυ, καλά να περάσετε και απόψε και τα λέμε ακριβώς σε μία εβδομάδα. Φιλάκια! Και να πω πάλι χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, σε αυτούς που είχαν γενέθλια, που τους έκανα την αφιέρωση στην αρχή, θα τους την κάνω και στο τέλος, γιατί μπορεί να την έχασαν. Χρόνια πολλά Αμαλία, χρόνια πολλά Ηλιάνα, χρόνια πολλά Ξάνθο, πολλά φιλιά. Καλό βράδυ.